Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Crete TV τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Λευτέρη Βαρουξή. Κύριε Βαρουξή, καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Πελοποννήσιος από τον πύργο Ηλία και προέρχεστε και από το χώρο τη περιφερειακή δημοσιογραφία. Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία έχει δώσει το στίγμα τη στην περιφερειακή δημοσιογραφία εδώ και 117 χρόνια. Η εφημερίδα Πατρί είναι μια εκ των αρχαιότερων εφημερίδων, η β' αρχαιότερη εφημερίδα τη Ελλάδα. Και άρα καταλαβαίνω καλύτερα από τον καθένα, τα προβλήματα που έχει η περιφερειακή δημοσιογραφία, τα περιφερειακά κανάλια, οι περιφερειακές εφημερίδες και η περιφερειακή δημοσιογράφη περισσότερο. Είστε ένας νέος άνθρωπος και μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία των ευρωεκλογών σε μια εποχή, κύριε Βάρουξη, που υπάρχουν καυτά ζητήματα. Πριν από μερικά χρόνια ε, το μεταναστευτικό ήταν μια άγνωστη... Mm. φράση στην καθημερινότητα των πολιτών, Φυσικά. όμως η ευρωπαϊκή πολιτική καθορίζει πλέον κατά πολύ και την ελληνική καθημερινότητα. Και θα ξεκινήσω με μία παρέμβαση. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σας, αν δεν κάνω λάθος τη Ρωδιακή, που κάνατε μία πολύ σκληρή κριτική ε, στον ε, κύριο Όρμπαν από την Ουγγαρία για την ε, τακτική που ακολουθεί η Ουγγαρία στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα θέμα που θα τελειώσει από τη μια στιγμή στην άλλη, άρα είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προκύψει από τις ευρωπαϊκές κάλπες του Μαΐου. Φυσικά και εάν ελιθεί το μεταναστευτικό, ε, πιστεύω θα γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα και για τη χώρα μας ταυτόχρονα. Ε, ο κ. Σόρμπαν με τις πρακτικές τις οποίες είχε τα προηγούμενα χρόνια ε, μπλόκαρε ουσιαστικά τη ροή, μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους του, μπλόκαρε τη ροή των μεταναστών σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνοντας την χώρα μας μια αποθήκη ψυχών. Ε, αυτό έγινε από λάθη της σημερινής κυβέρνησης. Όπως έχω ξαναπεί, το μεταναστευτικό έγινε μια επιχείρηση, mm -hmm. το μεταναστευτικό ΑΕ, όπου όσο περισσότερες ψυχές μαζεύονταν σε αυτά τα κέντρα ε, κράτησης, τόσο περισσότερα ήταν και τα χρήματα τα οποία έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι ένα φρούριο, ε, θέλουμε μια Ευρώπη σύμφωνα με τις αξίες τις οποίες δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τις αξίες τις οποίες ε, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θέλουν να ζουν, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και να προστατεύονται τα σύνορα της Ελλάδας, τα σύνορα της Ευρώπης, γιατί αν προστατεύονται δεν θα υπάρχει όλη αυτή η ροή. Γιατί, γιατί το λέω αυτό. Επειδή όσοι έχουν έρθει δεν είναι όλοι μετανάστες, mm -hmm. δεν είναι όλοι πρόσφυγες, υπάρχουν και λάθρο μετανάστες. Άρα ανοιχτές αγκαλιές για τους πρόσφυγες οι οποίοι πρέπει να διοχετευτούν σε όλες τις χώρες της ομερός, αλλά και στο όπους του Θέλω να σταθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η αλήθεια είναι ότι ένας ευρωβουλευτής ε, στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες ουσιαστικά δεν εκπροσωπεί ένα κόμμα, εκπροσωπεί μια χώρα, ανεξάρτητα από ποια παράταξη ε, βρέθηκε. Έτσι, έτσι θα ήταν το ιδανικό. Και, ναι, και νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο. Θεωρείτε ότι η πενταετία που προηγήθηκε τα μεγάλα καυτά ζητήματα της Ευρώπης τέθηκαν από το σύνολο των, Ευρωπαίων, των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Ε, φυσικά και όχι. Ε, έχουν γίνει κάποια βήματα ε, προς τα μπροστά. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έβλεπε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να το πω κομψά όχι ω ισότιμα μέλη. Okay. Ε, ίσως φταίει το ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε μόλις πέντε ευρωβουλευτές από τη χώρα μας. Με τη νέα ε, νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, ελπίζουμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, θα υπάρχουν από 8 έως 10 έδρες και έτσι η φωνή μας θα είναι ακόμα πιο δυνατή θεωρείτε ότι αυτή η θητεία των Ευρωβουλευτών, η νέα Ευρωπαϊκή Βουλή που θα προκύψει και για τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, το έργο είναι ευκολότερο γιατί η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη πενταετία βρήκε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές στη δίνη μιας ιστορικής, οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης και πολλές φορές γινόταν και σάκος του μπόξ με πολύ σκληρή κριτική ακόμα και από Ευρωβουλευτές που άνοιγαν στην ίδια επί της ουσίας, παράταξη. Ε, έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Άρα αν είναι προς το καλύτερο σημαίνει ότι η δουλειά ενό Ευρωβουλευτή θα είναι και καλύτερη, πιο αποτελεσματική. Η εικόνα τη χώρα μα δεν έχει αλλάξει κατά mm -hmm. πολύ. Έχει αλλάξει όμω η εικόνα ε, που βλέπουν σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή, ο κύριο Βέμπερ είναι ο προσωπικό φίλο του κυρίου Κυριακού Μητσοτάκη. Είδατε ότι ο κ. Μητσοτάκη έστειλε μια επιστολή ε, και ζήτησε ε, να, την απομάκρυνση του Ουγγρου Πρωθυπουργού σύμφωνα με αυτά mm -hmm. τα οποία πρέσβευε και εισακούστηκε. Άρα, ε, η χώρα μας θα αρχίσει να εισακούεται. Εγώ δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι ευκολότερα, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι εφόσον με επιλέξει ο ελληνικός λαός να τον εκπροσωπήσω εκεί, θα κάνω το καλύτερο δυνατόν mm -hmm. για να κερδίσω όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα για τη χώρα μας. Είπατε νωρίτερα και διαβάζοντας και ένα άρθρο σας ότι δεν θέλουμε μια Ευρώπη φρούριο. Νομίζω ότι κανείς δεν επιθυμεί μια Ευρώπη φρούριο. Και επειδή τα τελευταία χρόνια ο τρόμο πολλέ φορέ έχει σκεπάσει τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε, τα τρομοκρατικά χτυπήματα δυστυχώ είναι πάρα πολλά είναι μια από τις προτεραιότητες σας αυτή. Το θέμα της ασφάλειας σε παρεμβάσεις σας το υπογραμμίζετε και το αναφέρετε πολύ συχνά οι Έλληνες πολίτες και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν ζητούν πάρα πολλά από τη ζωή τους τα το οποία είναι δύσκολα να γίνουν. Ζητούν ασφάλεια και σταθερότητα στην οικονομία τους. Ασφάλεια έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους ελεύθεροι, να μπορούν να μεταφέρονται από το ένα κράτος στο άλλο χωρίς να φοβούνται διάφορα τρομοκρατικά mm -hmm. και ταυτόχρονα ζητούν νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερες αμοιβέ όπου θα μπορούν αυτό που έχουν σπουδάσει να το κάνουν πράξη. Αυτά δεσμευόμαστε και είναι δύο από τι βασικέ προτεραιότητε και του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματο και του κ. Μητσοτάκη ότι θα γίνουν την επόμενη πενταετία. Επειδή η οικονομική κρίση όθησε πάρα πολλού Έλληνε να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, δεν ξεχνάμε ότι 7 περίπου χιλιάδε Έλληνε γιατροί δραστηριοποιούνται μόνο στην Γερμανία. Έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό δυναμικό. Από τα, τα λεγόμενα δυνατά μυαλά της Ελλάδος. Σας έχω παρακολουθήσει να λέτε για τις θέσεις εργασίας και την επαναφορά των ευκαιριών στη χώρα μας. Είναι εύκολο αυτό να επιτευχθεί από τη νέα Ευρωβουλή. Πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι, οι Έλληνες επιστήμονες οι οποίες έχουν φύγει... Ε, Πολλοί από αυτού είναι φίλοι μου. Ήμουν και εγώ στο εξωτερικό. Λοιπόν. Σπούδασα στο εξωτερικό. Είμαι 37χρονών. Έχω κάνει σπουδέ και στο Λονδίνο και στην Αθήνα μεταπτυχιακά. Ε, είχα την ευκαιρία να μείνω στο εξωτερικό, αλλά επέλεξα να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου να παλέψω και να ε, επιχειρήσω στην ε, πόλη μου, στον πύργο Ελία, στην Πελοπόννησο. Ε, αυτό δεν είχαν τη δυνατότητα όλοι οι συνομιλικοί μου να το κάνουν. Νέε θέσει εργασία θα έρθουν, αλλά για να έρθουν νέε θέσει εργασία πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Να μειωθούν οι φόροι και να δοθούν ευκαιρίε σε νέε επιχειρήσει μεγάλε να έρθουν να ανοίξουν θέσει εργασία, αλλά και στι υφιστάμενε επιχειρήσει που υπάρχουν να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν το μηχανολογικό του εξοπλισμό, mm -hmm. να επενδύσουν τεχνολογικά και να φέρουν νέε θέσει εργασία. Έτσι, όπω είμαστε αυτή τη στιγμή και έτσι όπω είναι η οικονομία μα, είναι δύσκολο. Με σταθερά βήματα όμω μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Είστε ένα νέο άνθρωπο, τέλο τη Δημοκρατία. Θα βάλω λίγο στη συζήτηση κλείνοντα και την πολιτική ατζέντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτήν την μνημονιακή πολιτική, τη σκληρή κριτική που κατά καιρού και σχεδόν καθημερινά κάνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, είναι ε, αδιαφυσβήτητο ότι αυτέ οι ευρωπαϊκέ κάλπε έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για τη Νέα Δημοκρατία και τα κορυφαία στελέχη του κόμματό σα, κύριε Βαρουξή, καθημερινά λένε ότι η πρώτη λέει απάντηση του ελληνικού λαού θα έρθει από, από τι ευρωπαϊκέ κάλπε. Είναι στην φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας αυτό το αποτέλεσμα ένα δυνατό όπλο, εφόσον είναι ένα, ε, μια διαφορά αισθητή από το Ιόν ΣΥΡΙΖΑ. Στις 26 Μαΐου ο λαός θα μιλήσει μετά από 4,5 χρόνια. Εκεί πιστεύω ότι η φωνή του λαού θα είναι εκοφαντική. Θα είναι μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μια νίκη ενός ψηφοδελτίου όμως, mm -hmm. Που, άμα δείτε το ένα ψηφοδέλτιο και το άλλο, θα καταλάβετε διαφορά. Σε ένα ψηφοδέλτιο υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέοι επιχειρηματίε, επιστήμονε, πολιτικοί οι οποίοι έχουν προσφέρει στη χώρα μα. Και εγώ, καλό τον κόσμο, όχι μόνο να καταψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να υπερψηφίσει το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία και τα, ε, ε, τα άτομα τα οποία είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Όμω στι 26 Μαου η φωνή του λαού, λοιπόν, όπω είπα, θα είναι κοφαντική. Θα δείξει στου 145 ΣΥΡΙΖΑ και 6 τριγύριζα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην mm -hmm. κυβέρνηση ότι ήρθε η ώρα να γυρίσουν πίσω στο 3% στο οποίο πραγματικά ανήκουν. Έτσι ώστε να έρθει ο κ. Μητσοτάκη να έρθει πάλι ένα κριτικό πρωθυπουργό να κοιτάξει και την Κρήτη, mm -hmm. να κοιτάξει τα καλά τη Κρήτη. Γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολλά πλέον εκτήματα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, Αλλά παραμένει στο περιθώριο, έχει προβλήματα όπω έχει και η δική μου περιοχή Πελοπόννησο και να δούμε όλοι μαζί μια, ένα νέο αύριο. Πρωτού σα αποχαιρετήσω, επειδή είναι και η μάχη του Σταυρού. Ε, οι ευρωβουλευτέ πλέον διεκδικούν την ψήφο με σταυροδοσία των πολιτών. Ε, γιατί πρέπει οι Έλληνε πολίτε να σταυρώσουν, το σταυρώσουν σε εισαγωγικά τον Λευτέρη Βαρουξή σε αυτέ τι εκλογέ, Γιατί υπάρχει και αυτή ο εσωτερικό ανταγωνισμό σε ένα Υπάρχουν ναι, φυσικά. κορυφαία εγώ στελέχη. τους βλέπω όλου του υποψηφίου mm -hmm. μου σαν συναγωνιστές και όχι σαν αντιπάλου. Ε, εγώ ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού ε, σαν ένα νέο επιχειρηματία. Ένα επιχειρηματία ο οποίο καθημερινά παλεύει ε, για να κρατήσει την επιχείρησή του σταθερή. είμαι ένα άτομο το οποίο έχει σπουδέ, Είμαι 37 ετών. Έχω όρεξη να δουλέψω και έχω όρεξη να δουλέψω για τη γενιά μου, για τη νέα γενιά που έχει αδικηθεί όσο καμία άλλη σε αυτή την περίοδο τη οικονομική κρίση. Κύριε Βαροκύρη, σα ευχαριστώ πολύ. Σα εύχομαι καλή δύναμη, καλή διαδρομή μέχρι τι ευρωπαϊκέ κάλπε. Σα ευχαριστώ πολύ.